Λοιπόν, επιστρέψαμε κοντά σας και σας είπαμε ότι σήμερα με αφορμή αυτή την τόσο σημαντική διοργάνωση με φιλανθρωπικό σκοπό, το φιλικό αγώνα λοιπόν ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος πρωταθλήτρια του 2004 και την Inter Forever, δίνονται τα έσοδα και γι' αυτό και σας προσκαλούμε όλους να είστε σήμερα εκεί και να δώσετε το παρόν για την ενίσχυση του Συλλόγου Όραμα για Ελπίδα. Όραμα ελπίδας λοιπόν και γινόμαστε εθελοντές, γινόμαστε δότες, δίνουμε ζωή με έναν πολύ απλό τρόπο. Δότες όμως μυελού των οστών. Ίσως πολλοί κόσμος που παρακολουθεί να αγχώνεται όταν το ακούει και να έχει πάρα πολλές απορίες. Τι θα δώσω, θα υποβληθώ σε επέμβαση, θα πονέσει. Έναν καταιγισμό ερωτήσεων. Θα μου πάρουν τα όργανα. Ναι, πολλές τέτοιες απορίες που ίσως να φαντάζουν αστείες πολλές φορές για τους ανθρώπους που όντως γνωρίζουν, αλλά είναι απορίες που πρέπει να λυθούν, αν δεν έχουν ήδη λυθεί. Ο γιατρός που είναι ενώπιόν μας γελάει τώρα που ακούει αυτούς τους συλλογισμούς που και ίσως τους είναι μύθους. Αστικοί μύθοι, συλλογισμοί κάποιων από εσάς. Να τους καλωσορίσουμε λοιπόν και να τους ευχαριστήσουμε. Μας κάνουν τη χαρά και την τιμή και είναι εδώ δίπλα μας. Να ξεκινήσουμε από τον γιατρό, όπως είπες. Ο κύριος Στέλιος Γραφάκος είναι επιστημονικός πλέον διευθυντής της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Όραμα Ελπίδας. Καλωσορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Μεγάλη μας χαρά που είστε κοντά μας. Και επίσης έχουμε ένα κορίτσι, το οποίο θέλουμε να σας συστήσουμε, γιατί μας έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ, τόσο με τη θετική της ενέργεια, όσο και με το βιογραφικό και με τις εμπειρίες της. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν καλό μεσημέρι στην Έφη Βλάμη, η οποία είναι, θα ξεκινήσω από αυτό, είσαι μέλος του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, αλλά είσαι και πρωταθλήτρια ξυφασκίας με αμαξίδιο, μεταξύ των άλλων. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαρά μας που είστε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, το είπε η Ιωάννα πριν, με αφορμή το σημερινό ματς. Τρία περίπτερα θα είναι περιμετρικά του Παγκριτίου Σταδίου για να ενημερώσετε αλλά και να έρθετε σε επαφή με τον κόσμο που μπορεί να κάνει κάτι πάρα πολύ απλό, να γίνουν εθελοντές και να δώσουν ελπίδα σε πάρα πολλά παιδιά. Τρία ή τέσσερα περίπτερα. Νομίζω είναι, τέσσερα. Οι θύρες 10, 11, 17 και 19 που θα έχουν περίπτερα και ανθρώπους για να ενημερώνουν. Λοιπόν, λεπτομέρεια, αλλά είναι βασική αυτή. Τι σημαίνει για κάποιον που μας ακούει να γίνει εθελοντής στο δικό σας όραμα? Όπως είπατε, γίνεται εθελοντής δότης μυελού. Σήμερα σωστά είναι να λέμε εθελοντής αιμοποιητικών κυττάρων. Γιατί καμιά φορά το δότης μυελού των οστών τρομάζει, γιατί υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Είναι πάρα πολύ απλό και πολύ σημαντικό να γίνει κάποιος δότης αιμοποιητικών κυττάρων. Γιατί θα προσφέρει λίγα κύτταρα μέσα από το σώμα του, για να δώσει πραγματικά ζωή σε μερικούς ασθενείς που πάσχουν από πολύ σοβαρά νοσήματα, που δεν μπορούν να γίνουν καλά με χημειοθεραπεία ή με άλλα φάρμακα. Και η μόνη ελπίδα να γίνουν καλά είναι να βρεθεί κάποιο άτομο, να τους προσφέρει κύτταρα και να τους τα σώσει. Για πείτε μερικά τέτοια σοβαρά νοσήματα και μετά να πάμε στο διατάφτα. Πώς μπορεί να δώσει κάποιος κύτταρα που θα είναι η λύτρωση, η ευκαιρία για ίαση για ένα μικρό παιδί ή για κάποιον άνθρωπο που νοσεί? Τα νοσήματα είναι πολλά. Είναι ενοπλασματικά νοσήματα, είναι αιματολογικά νοσήματα, είναι γενετικά νοσήματα. Απλώς να σας αναφέρω τις λευχαιμίες υψηλού κινδύνου, την απλαστική ανεμία, τη μεσογειακή ανεμία, ένα γενετικό νόσημα που υπάρχει στη χώρα μας και διάφορες άλλες περιπτώσεις όπως είναι ακληρονομική άνοσο ανεπάρκεια, δηλαδή παιδιά που γεννιόνται χωρίς άμυνα. Όλα αυτά χρειάζονται μεταμόσχευση και για να μπορούν να γίνουν καλά πρέπει να βρεθεί ένας δότης που να είναι κατάλληλο. Δηλαδή, συμβατός. Αυτό πρέπει να είναι ένας συμβατός, δηλαδή τα κύτταρά τους γενετικά να μοιάζουν για να μπορέσει να δεχθεί το μόσχευμα. Αρχικά ψάχνουμε μέσα στην οικογένεια. Αλλά δυστυχώς μόνο ένας στους τρεις ασθενείς μπορεί να βρει ένα συμβατό αδελφό. Άρα δεν έχει να κάνει με τη συγγένεια. Πολλοί κόσμοι μπορεί να αναρωτιέται αν εγώ που είμαι συγγενής, άρα μας συνδέουν δεσμοί αίματος, μπορώ να είμαι συμβατός δότης ενδεχομένως μυελού των οστών. Είναι ο πιο συχνός δότης. Αλλά όπως σας είπα, μόνο ένας οστής είναι τυχερός να βρει. Επομένως, το 70% των ασθενών εξαρτάται από εθελοντές που δεν έχουν καμία συγγένεια με τον ασθενή, αλλά είναι άτομα ευαίσθητα, είναι πρόθυμα να υποστούν μια πολύ μικρή ταλαιπωρία και να του δώσουν την ευκαιρία να γίνει καλά. Λέτε για πολύ μικρή ταλαιπωρία. Δεν σημαίνει ότι αν εγώ αποφασίσω και δηλώσω δότης, ότι αν βρεθώ συμβατός με κάποιον ασθενή, θα με βάλετε κάτω, θα μου πάρετε όργανα ζωτικά, θα μου πάρετε το μυελό, τον νοτιέο μου μυελό. Το είπα σωστά, το είπα. Και άλλα πολλά που νομίζω ο κόσμος αυτό έχει στο μυαλό του. Πείτε μας ποια είναι η αλήθεια και πού είναι ο μύθος. Ήταν μύθοι όλα αυτά και είχαν κρατήσει την Ελλάδα στο περιθώριο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και γι' αυτό μέχρι πρότινος είχαμε έναν ασήμαντο αριθμό δοτών αιμοποιητικών κυττάρων ή μυελού των οστών, ενώ όλες οι άλλες χώρες είχαν πλούσιες δεξαμενές.
στο παρελθόν, ο μόνος τρόπος για να πάρεις τα κύτταρα αυτά ήταν να τρυπήσεις με μια ψηλή βελόνη. Όχι το νότιο μυαλό, γιατί το νότιο μυαλό είναι νευρικό ιστό, δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ ευαίσθητο. Κάποιοι μπορεί να αγχώνονται ότι θα μείνουν και θα παραλύσουν. Νοτιό μυαλό ίσω νευρικό ιστό. Εμεί θα πάρουμε κύτταρα αιμοποιητικά που δεν έχουν καμιά σχέση. Και τρυπάγαμε με μια ψηλή βελόνη τα οστά τη λεκάνη και παίρναμε από εκεί τα κύτταρα που θέλαμε. Αυτό γινόταν παλιά. Τώρα τι γίνεται. Αλλά και αυτό να σα πω, να σα δείξω πόσο αθώο είναι, γιατί και καμιά φορά μπορεί και τώρα να γίνει, στο 10% των περιπτώσεων. Αρκεί να σα πω ότι στη μονάδα του Αγία Σοφία, ο μικρότερο δότη ήταν ένα μωρό 7 μηνών που είχε δώσει κύτταρα για να σώσει το αδερφάκι του των 2 ετών και πασχολευχημία. Αν ένα μωρό 7 μηνών δίνει άφοβα, καταλάβατε πόσο είναι για έναν ενήλικο αθώο. Είναι αθώο και ακίνδυνο. Σήμερα όμω το 90% των περιπτώσεων δίνει με ένα πάρα πολύ πιο απλό τρόπο, γιατί στην άλλη περίπτωση πρέπει να ακολουθήσει μια σύντομη γενική αναισθησία. Το αποφεύγουμε αυτό, είναι μέθοδος αιμοδοσίας, μπαίνει μια βελόνη στο βραχίωνα του δότη, υπάρχει ένα μηχάνημα που λέγεται μηχάνημα κυταραφαίρεσης, το αίμα του δότη περνάει μέσα από αυτό, κρατάει τα λίγα κύτταρα που θέλουμε για να τα δώσουμε στον ασθενή, τα υπόλοιπα επιστρέφουν στο σώμα του και μετά από μια διαδικασία 2-2,5 ώρες μπορεί να πάει στο σπίτι. Δίνουμε δηλαδή αίμα. Είναι τόσο απλό. Αν έχει δώσει κάποιος αιμοπετάλια, είναι η μέθοδος αιμοπετάλιας. Είναι... Αν κάποιος είναι καταγεγραμμένος εθελοντής αιμοδότης, ταυτόχρονα σημαίνει ότι είναι και στον κατάλογο των εθελοντών για δωρεά μυελού των οστών. Ασφαλώς. Όλοι οι δότες είναι καταγεγραμμένοι όχι μόνο στην ελληνική δεξαμενή, που είναι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, αλλά και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει 30 εκατομμύρια εθελοντές δότες και πολλοί από αυτούς καλούνται κάθε χρόνο και δίδουν κύτταρα για οποιοδήποτε ασθενή, σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Και δεν μου λέτε, αυτό το οποίο αφαιρούμε κατά κάποιον τρόπο τώρα από το δότη, ανανεώνεται, αναγεννάται ή εγώ θα μείνω λειψή σε κάτι. Γιατρέ, μην γελάτε γιατί είναι απορίες αυτές. Πρέπει να με βοηθήσετε, πράγμα, ξέρω. Κάνετε πολύ επίκαιρα ερωτήματα. Γιατί πραγματικά τα ακούμε πολύ συχνά. Τα κύτταρα που παίρνουμε είναι πολύ λίγα. Ο όγκος βεβαίως είναι μεγάλος, να πάρουμε και μισό λίτρο. Αλλά τα κύτταρα είναι πολύ λίγα. Και τα σκεφτείτε, απολογίστε ότι είναι το 3% των συνολικών κυττάρων που έχουμε μέσα στο σώμα μας, αυτά τα ειδικά κύτταρα που θέλουμε να πάρουμε. Το 3% των κυττάρων αυτών φτιάχνει ένα καινούργιο αίμα σε έναν άνθρωπο. Και το υπόλοιπο που μένει είναι αρκετό. Αλλά πάλι αναγεννάται μέσα σε 2 εβδομάδες. Σε 2 εβδομάδες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι πόδινη η διαδικασία. Δηλαδή, εγώ μετά θα πονώ, όταν θα πάω στο σπίτι και θα έχω κάνει τη δωρεά. Παλιά που παίρναμε μυελό, τα παιδάκια χοροπηδούσαν στο κρεβάτι μετά από μια ώρα. Τώρα δεν παίρνουμε μυελό. Η άλλη μέθοδο, όσο είπα, θα βγει βελόνα και θα πάτε σπίτι χωρίς απολύτως κανένα. Σαν να έχεις δώσει απλά αίμα. Που όλοι να κρατήσει 10 έχουμε... λεπτά, διαρκεί 2,5 ώρα. Είτε κάνει μια εξέταση και έχουν αναγκαστεί να μας πάρουν λίγο αίμα, ή έχουμε εθελοντικά προσφέρει. Να συμπληρώσω κάτι. Εμείς παίρνουμε τα αρχαίγωνα κύτταρα του αίματος. Είναι μια ειδική ομάδα μέσα στο σώμα μας. Τα αρχαίγωνα κύτταρα είναι πάρα πολλά στο μυελό των οστών, ενώ είναι λίγα αυτά που κυκλοφορούν στο περιφερικό αίμα, δηλαδή στο αίμα που υπάρχει στις φλέβες και αρτηρίες. Για να μπορέσουμε να τα αυξήσουμε και να τα συλλέξουμε με το μηχάνημα, πρέπει να κάνουμε 3 μέρες πριν την συλλογή από τον δότη, δώσουμε μια ουσία που λέγεται αυξητικός αιμοποιητικός παράγοντας. Αυτό γίνεται σαν εμβόλιο. Δεν πονάει καθόλου όπως το αντιλαμβάνεσαι. Το μόνο που μπορεί να νιώσει κάποιος, επειδή τα κύτταρα αυτά αυξάνονται μέσα στα κόκαλά μας, έναν ελαφρό πόνο που περνάει με λίγο τεπών. Θέλω να πάω στην Έφη. Μας επέτρεψε να της κάνουμε λίγο πιο προσωπικές ερωτήσεις και θέλω να μας πει την ιστορία της για να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντική είναι αυτή η πράξη το να γίνει τελικά εθελοντής. Γιατί ξεκινήσαμε λέγοντας ότι είσαι μέλος του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, αλλά η απορία μας ήταν πώς αποφάσισες να συγκαταλεγείς, πώς αποφάσισες να γίνεις και εσύ κομμάτι τους. Ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω τους ασθενείς που πάσχουν από τέτοιες νεοπλασίες, επικίνδυνες για τη ζωή τους. Λόγω του ιατρικού ιστορικού μου, διότι και εγώ είχα νοσήσει από οστεοσάρκωμα, ήταν συμπαγής όγκος, δεν χρειάστηκε να κάνω μεταμόσχευση. Δεν μπορούσα δυστυχώς να εγγραφώ στο Παγκόσμιο Αρχείο σε εθελόντρια δότρια μυελού των οστών. Και έτσι αποφάσισα ότι ήθελα να βοηθήσω με τον οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία του να βρίσκουμε δότες στη χώρα μας για τους ασθενείς. Σε ποια ηλικία διαγνώστηκες με αυτό το πρόβλημα υγείας και πόσο σημαντικό είναι τελικά το ότι σε αγκάλισε αυτή η οικογένεια της Ελπίδας? Νόσησα στα 14,5, μια τρυφερή ηλικία. Ήμουν αθλήτρια στίβου, οπότε ήταν και μεγάλο το σοκ και το πλήγμα, όχι μόνο για μένα αλλά και για την οικογένειά μου.
Όμως. Βρέθηκε στο πουθενά, γιατί 14 χρονών αντιλαμβάνεσαι, καταλαβαίνεις, ακόμη και να μην ήθελε να σου το πούν οι ψήθυροι των γιατρών, η θλίψη των γονιών σου, το σοκ νομίζω σε έκανα να υποψιαστείς ότι ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Όλοι οι γονείς προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, όπως επίσης και τα παιδιά προσπαθούν να προστατεύσουν τους γονείς τους, με το να προσπαθήσουν να μην δείξουν το φόβο, τη θλίψη. Σίγουρα όμως τα παιδιά, παρά το ότι δεν το ξέρουν, καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όταν εγώ είχα νοσήσει το 2002, στη ζωή μας δεν υπήρχε τόσο πολύ το ίντερνετ, έτσι ώστε να μπορέσω να διαβάσω, να ψάξω, να δω τι ακριβώς είναι. Όμως ήξερα, είχα καταλάβει. Και συγκεκριμένα είχα ρωτήσει και τη γιατρό μου ότι αν δεν γινόταν η επέμβαση, γιατί στη δική μου περίπτωση κάναμε τις χημειοθεραπείες, είδαμε ότι δεν απέδιδαν και γι' αυτό το λόγο η αντιμετώπιση ήταν να γίνει ακροτηριασμός. Τη ρώτησα λοιπόν ότι αν δεν είχα κάνει τη διαδικασία αυτή, γιατί ήταν στην δική μου επιλογή. Τις συνεπείες. Πόσο καιρό θα είχα, ναι. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν και ερωτήσεις. Ναι, που ίσως κάποιος ενήλικας να μην κάνει και σοκάρεται. Ναι. Έφη, αν είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία και αν είχε βρεθεί συμβατός δότης, θα είχες γλιτώσει στη δική όλη μου αυτή περίπτωση την ταλαιπωρία και τον ακροτηριασμό του κάτω? Όχι, διότι στη δική μου περίπτωση ήταν συμπαγής όγκος, ήταν στο πόδι, το οποίο έπρεπε να αφαιρεθεί. Δεν ήταν κάτι στο αίμα, έτσι ώστε να χρειαστεί να κάνω μεταμόσχευση. Εγώ ήμουν τυχερή σε αυτό. Γιατί με την επιλογή που πήρα, με την απόφαση, μπόρεσα να γίνω καλά. Άλλοι ασθενείς όμως που έχουν αιματολογικά νοσήματα και που η θεραπεία δεν αποδίδει, η μοναδική λύση για να θεραπευθούν είναι να πάρουν υγιή κύτταρα από κάποιον άλλον άνθρωπο. Αν δεν έχουν τον συμβατό αυτοδότη να τους χαρίσει την δεύτερη αυτή ευκαιρία για να ζήσουν, δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Οπότε θεωρώ τον εαυτό μου τυχερή. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Εάν δεν βρεθεί ο συμβατός δότης, δυστυχώς. Και τα κατάφερες όμως και δυνάμωσες και δεν παράτησες τον αθλητισμό. Πήγες όμως, επέλεξες ένα άλλο άθλημα. Ποιο ναι, επέλεξα την ξιφασκιά με μαξίδιο. Ήρθε τυχαία στη ζωή μου μέσω ενός φίλου που έκανε ξιφασκιά. Τελείως διαφορετικά αθλήματα, συναρπαστικά και τα δύο. Τα αγαπώ και τα δύο, βέβαια συνεχίζω με τα αγαπάς και πολλά αθλητρία κιόλας. Ναι. Όχι απλά τα αγαπάς, δίνει σε όλο σου το είναι. Εφτά φορές. Προσπαθώ όσο μπορώ. Αλήθεια. Αγάπησες. Γιατί δεν τα λες, κοίτα πόσο συνεσταλμένο και πόσο μαζεμένο παιδί είναι και με τριόφρον, που δεν τα λέει 7 φορές. 6. 6. Τι 6, τι 7. Εμείς αν ήμουν στη θέση σου, παντού με τα μετάλλια θα κυκλοφορήσαμε και στις εκπομπές. Βέβαια, χάρη σε... αυτό είναι και χάρη του συλλόγου Ελπίδα, όπου από τότε που νόσησα, που έμενα και στο σύλλογο Ελπίδα, στον Ξενώνα, γιατί τα παιδιά που προέρχονται από την επαρχία διαμένουν στον Ξενώνα έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται οικονομικά η οικογένεια και από αυτό το σημαντικό κομμάτι. Οπότε, ακόμα και τώρα, ο Σύλλογος Ελπίδα είναι πάντα στο πλευρό μου, είναι χορηγός μου για τους αγώνες που συμμετέχω. Δες εδώ ανθρώπους. Και έγινε και μέρος της ζωής σου. Εργάζεσαι τώρα για το Σύλλογο Όραμα Ελπίδα. Και συνεισφέρεις. Είναι η οικογένειά μου, βασικά. Είναι το δεύτερο μου σπίτι. Πόσο όμορφο είναι αυτό που λες. Όταν ερχόμουν στην Αθήνα, γιατί ζούσα μόνιμα στην Ζαχάρο Ηλίας, όταν είχα νοσήσει, μέναμε στον Ξενώνα Ελπίδα. Οπότε, μετά που τελείωσα, υπήρχαν ανάμεικτα συναισθήματα και χαράς που τελείωσε όλο αυτό και είναι όλα καλά και θα γυρίσω σπίτι μου, αλλά απ' την άλλη και λύπης, γιατί ακριβώς είχαμε δεθεί τόσο πολύ όλοι μεταξύ μας και οικογένειες. Ναι. Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, και αυτό όλο γεννήθηκε από το όραμα μιας γυναίκας, ναι, της Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Το σκέφτηκε, συντόνισε γιατρούς, επιστημονική κοινότητα, έγινε ο Ξενώνας, έγινε το νοσοκομείο που περιθάλπτει παιδιά με νεοπλασία. Ασφαλώς το έργο της Ελπίδας το γνωρίζουν άπαντες. Και το προφορά της κυρίας Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που είναι μοναδική. Το πρώτο δημιούργημα ήταν η μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών, που έγινε γιατί μέχρι τότε είναι η πρώτη και μοναδική. Γιατί όταν λειτουργήσε το 1993, μέχρι τότε τα παιδιά ήταν αναγκασμένα ή να πάνε στο εξωτερικό ή να χαθούν. Με τη λειτουργία της μονάδας μεταμόσχευσης είχα την τύχη να είμαι ο διευθυντής για πολλά χρόνια μέχρι πρόσφατα. Μπόρεσαν να σωθούν πάρα πολλές ζωές. Αλλά η Ελπίδα δεν σταμάτησε εκεί. Έκανε τον Ξενώνα που φιλοξενούνται σε άριστες συνθήκες οι οικογένειες και τα παιδιά που έρχονται από την περιφέρεια. Έκανε αυτό το λαμπρόξενο το νοσοκομείο
που είναι από τα καλύτερα του κόσμου, την Οικολογική Μονάδα Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα, που φιλοξενείται το 80% των παιδιών με πλασίε στη χώρα μα. Και το τελευταίο δημιούργημα, το πιο πρόσφατο, γιατί δεν είναι τελευταίο, σίγουρα θα έρθουν και άλλα, είναι η Τράπεζα Δοτών Όραμα Ελπίδα, που ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό τη ανεπάρκεια μεγάλου αριθμού εθελοντών δοτών. Αντιμετωπίσατε στην αρχή πολλή προκατάληψη και καχυποψία. Έχετε σπάσει τα ταμπού με συστηματική δουλειά και ενημέρωση. Πριν λίγο με αυτά που μας λέγατε, μας αποκαλύψατε ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό, είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί ο καθένας από εμάς να κρύβει μέσα του μια ευκαιρία για ένα παιδί, για κάποιον. Για μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Λέει ο Στέλιος όμως, μπορεί ο καθένας, μπορεί όντως ο καθένας, μπορεί όμως και κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει ανεμία, μπορεί να είναι διαβητικός. Όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να γίνουμε, να είμαστε εν δυνάμει δωρητές. Ας τα βάλουμε σε σειρά. Μπορεί ο καθένας αρκεί να μην έχει κάποιο σοβαρό νόσημα. Δηλαδή να έχει νοσήσει από καρκίνο, να έχει ένα βαρύ αυτοάνωσο νόσημα, να έχει μια βλάβη στο σηκώτη, στην καρδιά. Και όλοι οι άλλοι, αν έχει ανεμία, αν έχει στίγμα μεσογειακής ανεμίας. Αν έχει κάτι, μια ήπια αλλεργία, εύκολα γίνει οδότη χωρί απολύτω κανένα πρόβλημα. Ηλικία όμως. Ηλικία είναι από 18 μέχρι 45 ετών. Βεβαίως γράφησα μέχρι τα 45, αλλά παραμένει στην παγκόσμια διαξαμή μέχρι τα 55. Θέλουμε να είναι όσο γίνεται νεότερο, γιατί ο μυελό του νέου ατόμου είναι πολύ πιο γερό, αν θέλετε, από τον μυελό ενό μεγαλύτερου ατόμου και δίδει πιο πολλέ ευκαιρίε στον ασθενή να γίνει καλά. Άρα δηλαδή προτιμούμε να έχουμε νέους ζώτες. Και ευτυχώς εμείς στην τράπεζά μας έχουμε κατορθώσει ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 32 ετών, που είναι χαμηλός. Και επιπλέον με τη δυνατότητα αυτή παραμένει, αν γραφτεί στα 30 χρόνια, μέχρι τα 25, μέχρι τα 55 έχει 25 χρόνια να παραμείνει μέσα στην παγκόσμια δεξαμενή και να του δοθεί η χαρά και η ευτυχία να μπορέσει να βοηθήσει κάποιον. Πώς γίνεται κάποιος δότης, εκτός από το να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα, την αίτηση, τι πρέπει να κάνει, και νομίζω η Εφη εδώ θα μας βοηθήσει και η Ιωάννα πάρα πολύ, θα του κάνετε εγχείρηση, θα του πάρετε το αίμα, θα του το πιείτε το αίμα, τι θα του κάνετε? Θα του πάρουμε λίγο σάλιο και θα γεμίσει χαρά, γιατί θα περιμένει κάποτε να δώσει λίγα κύτταρα μέσα από το αίμα του και να σώσει μια ζωή. Το πρώτο βήμα είναι να ενημερωθεί κάποιος. Να ζητήσουμε από την Εφη. Η Ιωάννα προσφέρθηκε θελοντικά προς τιμήν της. Το είδαμε και λίγο πριν στα πλάνα, το έκανε και ο Σάκης Ρουβάς. Τώρα και η Ιωάννα Μαλέσκου. Παρακαλώ, πάρτε την πατονέτα σας. Δείτε τι θα κάνετε στο Παγκρίτιο σήμερα που θα πάτε. Θα υπάρχουν στις θύρες. Να τα πούμε σωστά. 10, 11, 17 και 19. 10, 11, 13 και 20. Αλλάξανε και αυτό είναι το σωστό. Α, λοιπόν, ναι. Συγγνώμη, λάθος θα είπα. 11, 13 και 20 λοιπόν είναι οι θύρες που θα μπορείτε στο Παγκρίτιο Στάδιο σήμερα να ενημερωθείτε, γιατί υπάρχουν περίπτερα του συλλόγου. Και τώρα η Εφη θα μας δείξει τη διαδικασία. Αρχικά να σας δείξω λίγο τη φόρμα εγγραφής των δοτών. Εδώ συμπληρώνει κάποιος τα προσωπικά του στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας. Πίσω είναι ένα ιατρικό ιστορικό που μπορούμε να δούμε αν ο δότης είναι σε καλή κατάσταση για να μπορεί να μπει στη διαδικασία. Τη βρίσκουμε και στη σελίδα σας στο ίντερνετ? Όχι. Την παίρνουμε από τα... Κάποιος μπορεί να εγγραφεί ως δότης είτε σε κάποια από τα συνεργαζόμενα κέντρα μας, είτε στα γραφεία μας που εκεί είμαστε Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 7 χωρίς ραντεβού, είτε σε εκδηλώσεις όπως και η σημερινή, είτε κάποιος που βρίσκεται σε περιοχή η οποία δεν υπάρχει κοντά κάποιο συνεργαζόμενο κέντρο. Στο site μας υπάρχει φόρμα online, αίτηση εγγραφής, την οποία τη συμπληρώνει και του στέλνουμε το υλικό στο σπίτι. Κάνει τη δειγματοληψία μόνος του και μας τα στέλνει πάλι πίσω. Γιατί ο τρόπος είναι απλός, θα τον δείξουμε τώρα. Ακριβώς. Ήθελα να σου πω, όσο εσύ ετοιμάζεις να μου πάρεις το δείγμα, να ρωτήσω τον γιατρό αν υπάρχει κάποιος νομός εδώ στην Ελλάδα που έχει μεγαλύτερη συμμετοχή δωρητών. Υπάρχει κάποιος νομός? Σας το μαρτύρησα και γι' αυτό με ρωτάτε. Όχι, δεν το μαρτυρήσατε σε μένα. Εμείς είμαστε ευτυχείς που η Κρήτη είναι μετά την Αττική η περιοχή που μας έχει προσφέρει τους περισσότερους δότες, υποψήφιους δότες. Αλήθεια? Βεβαίως. Μπράβο, βρε Κρήτη. Και γι' αυτό εμείς είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο θα απολαύσουν σήμερα τον αγώνα, αυτό το σπουδαίο αγώνα, αλλά θα γραφούν και αρκετές εκατοντάδες, αλλά και στη συνέχεια, γιατί έχουμε πολλά συνεργαζόμενα κέντρα. Και είμαστε πιο πολύ ευτυχείς γιατί τρεις κάτοικοι της περιοχής σας, δύο Ηρακλειώτες και ένας Χανιώτης, έχουν δώσει ήδη μόσχευμα και έχουν προσφέρει ελπίδα ζωής σε τρεις ασθενείς. Δύο από δύο το Αρκαλοχώρι, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω, ναι. Ηρακλειώτες. Εφη, για έλεπι το έργο. Λοιπόν, τι κρατάς εκεί? Είναι δύο μπατονέτες. Μπορώ να σας τις δείξω. Με βλέπεις ότι έχω κάτι σαν το καμένο, είμαι λίγο... Απλές μπατονέτες μοιάζουν και με αυτές που καθαρίζουν ουσιαστικά τα αυτάκια μας. Στα μωρά, ναι. Και ουσιαστικά η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ο δότης απλά ανοίγει καλά το στόμα του, έτσι ώστε να μην ακουμπήσει
κάπου εκτός η μπατονέτα, διότι είναι αποστηρωμένη. Εγώ που έχω κραγιόν θα σε δυσκολέψω. Όχι, όχι, καθόλου. Γίνεται και με ένα κραγιόν. Ναι. Και ουσιαστικά τριβούμε την παριά, στο εσωτερικό δηλαδή, στο μάγουλό μας, ναι, με αυτή την μπατονέτα. Λίγο σαν άλλη στην ουσία δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό είναι το δείγμα, ακριβώς, τίποτα άλλο. Τίποτα. Το CSI που έχουμε δει. Ναι. Λοιπόν, θα το κάνετε. Καλά, ναι. Αυτή η απλή διαδικασία, αλλά τόσο σημαντική. Δεν πονάει, δεν είναι επικίνδυνη. Και αν κάποιος είναι αιμοδότης, τότε ουσιαστικά είναι η πρώτη μορφή δωρεάς που προσφέρει στον άνθρωπό του. Και με την δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν ενδιαφέρει πολύ. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία για να πάρετε το δείγμα. Δεν πόνεσαι. Τίποτα καλέ. Μη σου πω ότι. Αλλά τίποτα. Δεν αισθάνθηκε τίποτα. Πιστέψτε μας, το ίδιο απλό είναι να δώσει κάποιο η κύτταρα για να γίνει ο ασθενής καλά. Και αυτό μπορεί να σε επιβεβαιώσουν και οι συμπατριώτες σας που έχουν δώσει. Να επαναλάβουμε, ούτε επεμβάσεις κάνετε, ούτε με περίεργες σύριγγες τρυπάτε σπονδυλική στήλη και παίρνοντα νοτιαίο μυελό. Απλά δίνουμε αίμα. Και μέσα από το αίμα εντοπίζεται τα υγιή πρωτογενή κύτταρα που θα δώσουν ελπίδα και ζωή σε έναν άνθρωπο που νοσεί. Μαθαίνει αυτός ο άνθρωπος που θα του δώσουμε ποιοι ήμασταν. Ποιοι είναι ο ιδότης. Τα δύο πρώτα χρόνια απαγορεύεται να έχουν άμεση επικοινωνία. Μπορούν να επικοινωνούν ανωνύμως μέσω των. Εγώ θα ήθελα να ξέρω. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, επιτρέπεται να έρθει σε επαφή και πολλοί γνωρίζονται και δημιουργούν πολύ στενές αδελφικές ή. Μα έτσι είναι. Είναι θαύμα. Βεβαίως, λοιπόν, είναι η δεύτερη γονή σας, αν θέλετε. Σύλλογος Όραμα Ελπίδα, υποκλινόμαστε στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Χάρη σε εσάς μπορούμε και το αναπτύσσουμε όπως πρέπει. Με μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα λοιπόν ραντεβού στις 8.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και περνάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και ξανά κοντά σας. Μην λείψει κανείς.